Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ προεκλογικά έλεγε ότι η κυβερνητική εναλλαγή δεν θα σημάνει και ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, αλλά απλή αλλαγή σκυτάλης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Πλέον και μετά από αυτή τη διήμερη, και όχι επί της ουσίας τριήμερη, συζήτηση που έχουμε εδώ στη Βουλή, υπάρχουν πολλές περισσότερες, όχι απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για την ορθότητα αυτής της εκτίμησης. Και ούτε θα αλλάξει αυτή την εκτίμηση μια πιθανή κοκορομαχία σήμερα, αύριο, μεθαύριο, που συνήθως στείνεται για ξεκάρφωμα, για αποπροσανατολισμό του λαού. Άλλωστε, στο άμεσο μέλλον, μάλλον θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες τέτοιες αποδείξεις. Η νέα κυβέρνηση είναι ήδη έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα πιο δραστικά μέτρα στήριξης της κερδοφορίας και εφαρμογής του σκληρού προγράμματος των περιβόητων θεσμών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει κατά συνέπεια την ίδια πολιτική σε όλους τους βασικούς άξονες. Η ενεργή συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή με τις επικίνδυνες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και της Ηνωμένες Πολιτείες και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, καθώς και η λήψη νέων αντιλαϊκών οικονομικών μέτρων με βάση τα μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα δεσμεύσεις, στις οποίες έχουν συμφωνήσει, θα επιδεινώσουν την κατάσταση σε όλους τους τομείς της ζωής του λαού μας. Άλλωστε, και οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, στην πλειοψηφία τους είναι γνωστά δοκιμασμένα στελέχη στην υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών. Σήμερα επανέρχονται, βρίσκοντας στρωμένο το έδαφος με αντιλαϊκούς νόμους και αποφάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άλλοι διετέλεσαν στελέχη του ΣΕΒ και άλλων μεγάλων εργοδοτικών οργανώσεων. Το νέο πιο τεχνοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά προωθεί την επιτάχυνση και τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο στο αντιλαϊκό έργο που παραδίδει η προηγούμενη κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η υπαγωγή του τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποδεικνύει ότι και η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει και θα εντείνει την αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών με όρους καταστολής. Γιατί τι άλλο πέρα από καταστολή είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τύπου Μόριας, τα οποία πρέπει να κλείσουν αμέσως. Όπως είναι επίσης η απαγόρευση των προσφύγων να πάνε στις χώρες προορισμού τους, αφού οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Όπως είναι οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και άλλα αρκετά που η προηγούμενη κυβέρνηση υλοποίησε στο πλαίσιο της αντιδραστικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και η σημερινή, από ό,τι ακούσαμε, πιστά συνεχίζει παρά κάποιες φραστικές διαφοροποιήσεις. Τι άλλο εκτός από καταστολή είναι η προώθηση της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου, που πάει χέρι-χέρι με ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που προώθησαν σταδιακά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και τις οποίες συνδράμουν οι διάφορες ομάδες στα διάφορα κυκλώματα ως ενεργούμενα διαφόρων μηχανισμών, προκειμένου να παίρνονται νέα μέτρα καταστολής και περιορισμού των πραγματικών λαϊκών ελευθεριών. Και την ίδια στιγμή, όλοι αυτοί που έχουν στοχοποιήσει το άσυλο, ανάμεσά τους, εκτός από τους κυβερνητικούς βουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λένε κουβέντα για ολόκληρες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, όλης της Ελλάδας, με έξαρση της εγκληματικότητας, στις οποίες περιοχές ούτε πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάρχουν, ούτε πανεπιστημιακό άσυλο. Φυσικά, από τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στην περιβόητη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ. Αν και στον τομέα αυτή, όπως και σε άλλους, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Εκείνοι που μέχρι χτες υποτίθεται πως σκοτώνονταν αφού τάχα τους χώριζε χάος, είδαμε εδώ μέσα να ανταλλάσσουν αυρότητες για το σημαντικό έργο που παραλαμβάνουν και παραδίδουν.
για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα μεγάλα και κρίσιμα που δεν προσφέρονται για κομματικές αντιπαραθέσεις, λένε, και άλλα τέτοια αγαπησιάρικα. Η φράση που ακούγεται μετεκλογικά περισσότερο από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ήρθαμε για να γκρεμίσουμε, αλλά για να χτίσουμε πάνω στα θετικά της προηγούμενης κυβέρνησης, δίνει και το στίγμα τους. Το Κοντέρ όχι μόνο δεν μηδενίζει για τα λαϊκά στρώματα τα προβλήματα με την κυβερνητική εναλλαγή, αλλά η κάθε επόμενη κυβέρνηση έρχεται να χτίσει πάνω στο έργο, το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης, να σηκώσει ακόμα ψηλότερα το αντιλαϊκό οικοδόμημα με βάση το ίδιο αρχιτεκτονικό σχέδιο των επιχειρηματικών ομίλων και της άρχουσας τάξης στο όνομα της συνέχειας, υποτίθεται, του κράτους. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, είναι εδώ πρώτα απ' όλα ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, η εκμετάλλευση, δηλαδή όλα αυτά από τα οποία απορρέουν και τα μνημόνια διαρκείας, οι ευρωνοσιακές αντιλαϊκές δεσμεύσεις που οδηγούν μόνο σε μεγαλύτερη χρεοκοπία το λαό. Αυτή τη στρατηγική έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μαζί με άλλα κόμματα που ετοιμάζονται να παίξουν το ρόλο συμπληρώματος, αρρωγού σε πιθανές δυσκολίες που θα έχει το δίπολο, αφού πρώτα βέβαια έπαιξαν ως ένα βαθμό ρόλο πετυχημένα του αναχώματος, στη γνήσια ριζοσπαστικοποίηση, στην πραγματική πρόοδο, στην πιο μεγάλη δηλαδή ενίσχυση του ΚΚΕ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του λαού με αποκλειστικό κριτήριο την υπεράσπιση των συμφερόντων του, την πραγματική ανακούφιση του, την αλληλεγγύη, την ανάκτηση οικονομικών απολειών που είχε ο λαός μας στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τη διεκδίκηση σύγχρονων αναγκών. Θα συνεχίσουμε μέσα στους καθημερινούς αγώνες, στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε μέσα από αυτή την προσπάθεια να αυξηθούν οι εστίες αντίστασης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς, να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία, η ενότητα μισθωτών εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων αγροτών, επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ανθρώπων από το χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, να αγκαλιάζει πιο πλατιά αυτό το κίνημα τις γυναίκες και τους νέους, τις νέες. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα φέρει στη Βουλή τις διεκδικήσεις όλων αυτών. Με συνέπεια αυτό θα κάνουμε, όπως κάναμε και όλα αυτά τα 4 χρόνια, με δεκάδες τροπολογίες και προτάσεις νόμου, τις οποίες απέρριπταν χέρι-χέρι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ, την ώρα που ψήφιζαν το ένα μετά το άλλο τα δωράκια για τους λίγους. Με νέες προτάσεις νόμου και τροπολογίες, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί μέτρα προστασίας των ανέργων, αλλά και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, όρους υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν την κυριακάτικη αργία, απελευθερώνουν το ωράριο, κατάργηση του νόμου που βάζει εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας και όχι διεύρυνση των εμποδίων, κάνοντας μάλιστα και ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όσων ψηφίζουν, όπως ξεδιάντροπα εξάγγειλε η κυβέρνηση δια του αρμοδίου γνωστού και μη εξαιρεταίου υπουργού της. Υπενθυμίζω ότι μόλις το Μάιο το ΚΚΕ είχε καταθέσει τροπολογία για την κατάργηση της διάταξης που χτυπά το δικαίωμα στην απαργία, στην απεργία, και μαζί όλοι σας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την είχατε απορρίψει. Ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, το ΚΚΕ θα απαιτήσει την άμεση ανακούφισή τους από τη θηλιά των χρεών και των πληστηριασμών. Για τους αγρότες, κρίσιμο ζήτημα για την επιβίωσή τους είναι η μείωση του κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με μείωση δαπανών για το πετρέλαιο κίνησης, για άρδευση, άλλων δαπανών για υποδομές με κατώτατες εγγυημένες τιμές. Η προστασία της παραγωγής από κάθε καταστροφή και πλήρη αποζημίωση στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ιεραρχεί ως ξεχωριστό ζήτημα τη διεκδίκηση δημόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης,
όπου κανένας εργαζόμενος δεν θα είναι ανασφάλιστος. Απαιτεί την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, πάνω στον οποίο πατά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις νέες αντιασφαλιστικές της πολιτικές. Την αποκατάσταση του ΕΚΑΣ, των συντάξεων χειρίας επίσης και άλλα. Η άγρια φορολογία έχει γονατίσει τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Γι' αυτό και μέσα στη Βουλή η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα επιμείνει σε όσα είπαμε αναλυτικά στην πρωτολογία μας. Για το χώρο της υγείας της πρόνοιας, η θέση μας για δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομιακή περίθαλψη, παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, σημαίνει πρώτα απ' όλα μόνιμη και πλήρης αποκλειστική απασχόληση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που δεν φτάνουν βέβαια όσα εξαγγέλθηκαν. Ταυτόχρονα διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για την πρόνοια, τα επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας. Δουλειά για όλους τους ικανούς προς εργασία αναπήρους. Πλήρης και δωρεάν θεραπείες, φάρμακα, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα για όλους τους ανάπηρους χρόνια πάσχοντες. Δημόσιες και δωρεάν δομές διάγνωσης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Διεκδικούμε παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά με κατάργηση τροφίων. Στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, όλες μας οι διεκδικήσεις συμπυκνώνονται στο εξής. Ολοκληρωμένη μόρφωση για όλα τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν σε σχολεία και σχολές χωρίς καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα, πλήρως στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα κενό σε εκπαιδευτικούς σε όλους τις βαθμίδες. Διεκδικούμε άμεσες προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλα τα κενά σε σχολεία, πανεπιστήμια, με το απαιτούμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Τα ζητήματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής βρίσκονται ξανά, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Ήταν η Χαλκιδική πρόσφατα, ήταν προχτές το Μάτι, πέρσι η Μάνδρα, αύριο δυστυχώς κάτι άλλο. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται το άλοθη για να κρυφτούν οι τεράστιες ευθύνες για την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων και υποδομών διαχρονικά, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει η ίδια η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας για να προστατευτεί η ζωή του λαού μας. Όπως και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, έτσι και σε αυτή, το ΚΚΕ θα εναντιωθεί σε κάθε προσπάθεια περιορισμού λαϊκών ελευθεριών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διεύρυνσή τους. Ταυτόχρονα, θα συνεχίζουμε με όλους τους τρόπους να αντιπαλεύουμε το ρατσισμό απέναντι στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν διαφορετικές επιλογές στη ζωή τους. Το θετικό γεγονός ότι η ναζιστική Χρυσή Αυγή έμεινε εκτός Βουλής δεν θα πρέπει να οδηγήσει τη Βουλή σε υποτίμηση του φασισμού, όπως επίσης και το γεγονός ότι ένα ποσοστό της μετακινείται σε άλλα κόμματα και σε συγγενείς ιδεολογικά και πολιτικά χώρους της ακροδεξιάς. Εν ώψη των αλλαγών στον ποινικό κώδικα, ζητάμε να επανέλθει το προηγούμενο αυστηρότερο πλαίσιο ποινής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και που τη μείωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ήδη η ζημιά αυτή έγινε και οι ναζιστές εγκληματίες θα κριθούν με απαράδεκτα ευνοϊκότερους όρους. Στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και θα επιμείνει, γιατί είναι προτάσεις που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, διευρύνουν τα κοινωνικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα. Οι προτάσεις του ΚΚΕ αφορούν, εκτός των άλλων, στην κατάργηση προνομίων όπως αυτά που έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, στην προστασία του φυσικού πλούτου και των κοινωνικών αγαθών με την απαγόρευση εκχώρησης της ιδιοκτησίας τους σε ιδιώτες. Αφορούν επίσης υπερώρημα αιτήματα,
όπως η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να μπορεί να διώκονται οι υπουργοί, όπως όλοι οι πολίτες, όπως και το να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όλα τα παραπάνω είναι ένα μικρό δείγμα όσων θα παλέψει το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή στους δρόμους του αγώνα. Αυτή η συνεπή στάση του ΚΚΕ δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε εκ του ασφαλούς, όπως λένε άλλα κόμματα. Η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση του ΚΚΕ είναι πολύ σύνθετο καθήκον. Απαιτεί μεγάλες θυσίες και ευθύνες. Αυτή είναι όμως η μόνη στάση που μπορεί να ασκήσει πίεση με θετικά μέτρα για το λαό, να βάλει εμπόδια σε αντιδραστικά μέτρα της κυβέρνησης, των μηχανισμών της μεγαλοεργοδοσίας που μπορεί να ανοίξει τελικά το δρόμο ριζικών αλλαγών και ανατροπών. Και ας μην μας λένε πού θα βρούμε τα ισοδύναμα, από πού θα αντληθούν οι πόροι για να γίνουν όλα αυτά. Μειώστε τις δαπάνες για τις επιχειρησιακές ανάγκες και μόνο του ΝΑΤΟ. 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο πάνε όχι για την άμυνα της χώρας, αλλά για πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Χώρια οι συνεχείς στρατιωτικές ασκήσεις, οι υπερπτήσεις για την προστασία τάχα της γείτονος Βόρειας Μακεδονίας μετά την ατοική έμπνευση συμφωνία, την επέσχυντη αυτή συμφωνία των Πρεσπών, με τεράστιο καθημερινό οικονομικό κόστος. Φορολογήστε τους εφοπλιστές, που δεν πληρώνουν ουσιαστικά τίποτε, όπως και άλλα τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου. Αφήστε τους χωρίς δωράκια και θα βρεθούν και κάποια λεφτά για το λαό, να μην παριστάνουν και όλα εκ του ασφαλούς όλοι αυτοί και τους φιλάνθρωπους χορηγούς σε αυτά που έχει υποχρέωση να κάνει το κράτος. Διεκδικήστε επιτέλους τις γερμανικές επανορθώσεις, αυτά που ζητάνε όλοι, που παλεύει η Επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, μην τα χαρίζετε στους γερμανούς καπιταλιστές υπεριαλιστές. Διαγράψτε μονομερώς το δυσβάστακτο χρέος, για το οποίο δεν ευθύνεται καθόλου μα καθόλου ελληνικός λαός, αλλά οι πολιτικές σας, η ευρωπαϊκή σας πειθαρχία και εποπτεία, ο ευρωατλαντικός σας προσανατολισμός και μια σειρά τόσα άλλα που τα ξέρετε και τα ξέρει και ο ελληνικός λαός. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Κυρίως όμως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι η Ελλάδα έχει έμπειρο εργατικό, τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό. Έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στο βιομηχανικό και τον αγροτικό τομέα, που μπορούν να εξασφαλίσουν λαϊκή ευημερία, ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών. Αυτές όμως οι δυνατότητες σήμερα παραμένουν αναξιοποιητές, γιατί δεν αποτελούν, βλέπετε, συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν προσφέρονται δηλαδή για το μεγάλο και γρήγορο κέρδος των καπιταλιστών. Αυτές οι δυνατότητες υπονομεύονται και από τους ευρωενωσιακούς περιορισμούς και καταμερισμούς. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας και μπορεί να λυθεί, κατά την άποψή μας, με την κοινωνική ιδιοκτησία, με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας και των υπηρεσιών, με την πραγματική εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας, την αποδέσμευση από ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και την ισότιμη συνεργασία σε όλους τους λαούς, σε όλους τους τομείς, με όλους τους λαούς και όλες τις χώρες του κόσμου. Και αυτό το σχέδιο είναι το μόνο που πραγματικά συμφέρει το λαό, γιατί μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες του. Για όλους λοιπόν αυτούς και άλλους λόγους που σας ανέπτυξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, οι βουλευτές μας αυτές τις μέρες, το ΚΚΕ δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση.